Ζάνης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ομολογήσω, κύριε Πρόεδρε, ότι είμαι το λιγότερο μπορώ να πω μπερδεμένη. Ποιο είναι ακριβώς το δίλημα το οποίο έχουμε καλεστεί εδώ πέρα να συζητήσουμε και να διαβάσουμε και να δώσουμε κάποια άποψη. Χρεοκοπίας, μεσόσημο. Εάν πραγματικά, διαβάζοντας αυτά τα χαρτιά από το πρωί, θεωρείται αυτό σώσιμο, θα ήθελα να μου το εξηγήσετε λίγο περαιτέρω. Κύριε Υπουργέ, βοηθήστε με. Αυτό το μνημόνιο στηρίζεται σε μία... Αυτό το μνημόνιο στηρίζεται σε μία συνέχεια μέτρων δημοσιονομικών που αποδείχθηκαν στο προηγούμενο μνημόνιο να είναι η απάντηση σε μία λάθος διάγνωση της κρίσης. Η κρίση είχε διαγνωστεί ως κρίση ρευστότητας και όχι ως κρίση δομική, όχι ως κρίση κεφαλαιακής επάρκειας παραγωγικής βάσης της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο, κάθε τρεις μήνες που ερχόταν η Τρόικα για να δει εάν όντως οι δείκτες καταφέρναμε να τους να μπορούμε να πληρούμε τα μέτρα και τους δείκτες, βλέπαμε ότι είχαμε πάντα αυτό το πρόβλημα και πάντα παίρναμε καινούργια νομοσχέδια, καινούργια μέτρα κλπ. Για να μπορέσουμε να δοθεί η δόση. Τι μας λέει εμάς ότι τελικά θα μπορέσουμε να στοχεύσουμε σε βιώσιμα σε αυτούς τους καινούριους δείκτες σε τρεις μήνες. Όταν το μνημόνιο δεν έχει σε κανένα πινακάκι του μισό δομικό μέτρο, μισή δομική μεταρρύθμιση. Πού είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η πολυνομία, πού είναι η συγχώνευση. Μιλάμε για συνεχώς, σας παρακαλώ εξηγήστε μου, μπορεί να μου έχει, επειδή είναι πάρα πολλά τα νούμερα και οι σελίδες, βοηθήστε με να τα βρω, μπορεί να μην τα έχω δει. Ανοιχτή να αποδεχτώ το λάθος μου. Αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω μισή δομική μεταρρύθμιση. Δεν θα βγούμε από την κρίση εάν συνεχίσουμε δημοσιονομικά μέτρα. Αντιθέτως. Τώρα, άρα λοιπόν το δίλημα εγώ βλέπω ότι είναι εάν θα χρεοκοπήσουμε σήμερα ή θα χρεοκοπήσουμε σε τρεις μήνες. Και να το κάνουμε λιγάκι πιο ενδιαφέρον, εάν θα έχουμε υπογράψει όλα αυτά τα χαρτιά με όλο αυτό το νομικό πλαίσιο που δεν το έχω ξαναδεί στις 18 χρόνια που έχω δουλέψει σε αυτή τη δουλειά, κύριε Υπουργέ, είμαι εδώ 2,5 χρόνια, κανένας δεν έχει ζητήσει να δώσω μια γνώμη σε αυτό το θέμα. 18 χρόνια δουλεύω να δίνω τέτοιου είδους αναλύσεις. Πού ακούστηκε ότι θα δώσουμε όλο αυτό το δανειακό πλαίσιο θα είναι κάτω από αγγλικό νόμο και έχει δοθεί και διαρρεύσει στους υπόλοιπους συναδέλφους μας ότι αυτό δεν είναι θέμα. Γιατί μπορεί να πάει σε αγγλικό δίκαιο, αλλά θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα. Λάθος! Μέγα λάθος! Δεν θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα. Διαβάστε το! Θα υλοποιηθεί στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Θα υλοποιηθεί όχι μόνο στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου, σε όποια άλλα δικαστήρια θα θελήσει το EFSF να το υλοποιήσει. Παράλληλα, το εξηγεί καθαρότατα. Είναι πάρα πολύ μικρή η παράγραφος. Τρεις λέξεις. Πώς μου ζητάτε εμένα που με φέρατε πριν 2,5 χρόνια να βοηθήσω την καινοτομία της χώρας, να υπογράψω αύριο το βράδυ ή τη Δευτέρα το βράδυ. Για το ανύπακτο, δεν μπορώ να καταλάβω για το τι θα γίνει τελικά όταν θα πούμε ναι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή σήμερα λέμε ή χρεοκοπούμε σήμερα κάτω από δική μας βούληση ή θα χρεοκοπήσουμε σε τρεις μήνες όπου δεν θα μπορούμε να χρεοκοπήσουμε γιατί θα μας έρουν στα δικαστήρια και αν τώρα έχουμε γίνει ρόμπες και δεν έχουμε
τη μηδαμινή δυνατότητα, δεν έχουμε καμία αξιοπρέπεια, τότε θα δείτε πόση αξιοπρέπεια θα έχουμε, που θα μας τρέχουν στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου και του οποιοδήποτε άλλου, γιατί το EFSF αποφάσισε και γιατί το γράφει πολύ καλά εδώ. Και θα λέμε, okay, παραγωγική πλούτη, παραγωγικός πλούτος της Ελλάδος θα τον δώσουμε σαν γκαραντή. Να λοιπόν τον γκαραντή που ζητούσε η Φινλανδία. Πολύ πιθανόν ό,τι λέω αυτή τη στιγμή να είναι 150% λαθασμένο. Σας ζητώ να μου απαντήσετε. Ζήτησα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να μας εξηγήσει ο πρόεδρος, αλλά θα ήθελα δέσμευση έγγραπτη από την κυβέρνηση ότι δεν εκχωρούμε την εθνική μας κυριαρχία. Όχι, εγώ θέλω από την κυβέρνησή μας. Εγώ δεν είμαι βουλευτής της Τρόικας. Λοιπόν, μήπως τελικά μιλάμε για τον χαμηλότερο μισθό, για το 13ο μισθό, για το 14ο μισθό, για τα κρατικά και τα, πώς είναι, την κατοικία κλπ. Όλα αυτά είναι στάχτη στα μάτια μας. Γιατί μας δίδεται αυτό το πράγμα σήμερα το πρωί στις 2.30 το πρωί. Μήπως για να μην δούμε τελικά αυτό το θέμα που υπάρχει εκεί. Μπορώ να σας δώσω δύο, αυτή τη στιγμή, δύο προτάσεις για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα 300 εκατομμύρια που ξαφνικά χάσαμε και θέλουμε να τα βρούμε κλπ. Γιατί λείπουν τα λεφτά. Μπορούμε, αφού είμαστε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε εξαθλίωση οικονομική, η οποία έχει παραγωγική... Με συγχωρείτε, δώστε μου 1,5 λεπτό σας παρακαλώ. Η οποία έχει οικονομικό πρόβλημα, το μέγιστο που έχει δει άλλη ευρωπαϊκή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ζητούσα την ίδια αντιμετώπιση που είχε η Γερμανία, η οποία έφτιαξε και τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, θα ήθελα, ναι, μην είναι η Ελλάδα η πέμπτη χώρα στον κόσμο η οποία αγοράζει ένα σωρό αμυντικές και δίνει ένα σωρό αμυντικές δαπάνες. Να μας εγγυηθεί η Ευρώπη με πάρα πολύ όμορφη αλληλεγγύη, μιας και είμαστε τόσο αλληλέγγυοι μεταξύ μας. Θα εγγυηθεί η Ευρώπη ότι θα εξασφαλίσει τα σύνορά μας για 10-15 χρόνια. Να μηδενίσουμε αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε στην άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληρώνουμε 7% του ΑΕΠ σε δημόσιες, σε αμυντικές δαπάνες. Η Γερμανία το 1945 της δόθηκε η αμυντική της εξασφάλιση από το ΝΑΤΟ και από την Αμερική και από μας. Και θα ήθελα να κάνω μια άλλη ερώτηση. Ποιος είναι αυτός ο κύριος ο οποίος θα υπογράψει αυτό το χαρτί ως νομικός σύμβουλος που λέει διαπραγματεύεται το signature of legal advisor. Ποιος θα είναι αυτός ο κύριος, θα ήθελα να το δω, ο οποίος λέει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα ως νομική γνωματοδότηση του ελληνικού κράτους να παραχωρήσει νομικό δίκαιο και δικαστικό δικαστήρια Λουξεμβούργου ή οποιοδήποτε άλλου άλλης χώρας θα ήθελε το EFSF. Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι η πρώτη φορά που γίνομαι έτσι έξαλλη, αλλά πραγματικά έχω βγει εκτός ρούχων. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχει γραφτεί τίποτα στην Ελλάδα από αυτό το μνημόνιο? Όλα αυτά εδώ από κάτω λένε Παρίσι, Βρυξέλλες. Μάθαμε γράμματα και διαβάζουμε. Εξηγήστε μας. Μπορεί και εσείς να μην ξέρετε. Τουλάχιστον όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.